Μόνο έτσι μπορώ να το πω. Ο αγαπητό συνάδελφο ο κ. Σοδωρή Γεωργακόπουλο από την Καθημερινή και τη Διανέωση είναι μαζί μα και τον ευχαριστώ θερμά με την ε, ιδιότητα τη καθημερινή. <laughs> ναι, ναι, με την ιδιότητα του εαυτού μου. <laughs> Έλεγα ε, ομφαλοσκόπηση. Ναι. Γιατί ναι, το λέγαμε και πριν με την συνάδελφο την κυρία Σαδανά ότι όλη αυτή η ιστορία θα μπορούσε να είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο τι δεν πρέπει να κάνει κανεί. Λίγο πριν τι εκλογέ. Μια κοινωνία, ε, μια δημοκρατία, τι δεν θα έπρεπε να κάνει, τα θέματα με τα οποία δεν θα έπρεπε να ασχολείται. Κάθε πέντε χρόνια το ίδιο κάνουμε όμω. Mm. Ασχολούν οι ευρωεκλογέ, είναι εντελώ χώρια mm. ε, υπόθεση. Δεν νομίζω ότι είναι δικό μα προνόμιο. Όχι. Σε όλη την Ευρώπη το ίδιο πράγμα γίνεται. Και καταλήγω, απλά εμεί νομίζω, έχουμε ένα ιδιαίτερο ταλέντο να κάνουμε και κακέ επιλογέ στην κάλπη. Mm -hmm. Γιατί μην ξεχνάμε ότι επιλέγουμε και πρόσωπα, όχι mm. μόνο κόμματα. Και, φοράς... και, ίσως ίσω τα πρόσωπα είναι πιο σημαντικά από τα κόμματα στην Στις Ευρωβουλή. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ναι. Από την άλλη, έχει σημασία και οι κομματικέ, οι ευρωπαϊκέ κομματικέ ισορροπίε ναι. στο Ευρωκοινοβούλιο. Εντάξει, δεν λέμε να ψηφίσει αντισυστημικά. Μία συστημική ψήφο έχει, σημασία, τα έχει τα μεγάλη σημασία. Συστημικά... Ναι. να, να ψηφίσει κάποιο σε φιλοευρωπαϊκά κόμματα έχει σημασία. Ναι. Ειδικά σε αυτέ τι εκλογέ θα έχει μεγάλη σημασία. Αλλά έχουν μεγάλη σημασία και τα πρόσωπα. Την προηγούμενη φορά δεν κάναμε και πολύ καλέ επιλογέ. Δεν ξέρω πώ θα ήθελα να το αξιολογήσει οποιοδήποτε. Αλλά επιλέξαμε ανθρώπου, πλειοψηφία των οποίων δεν έκαναν τίποτα ή έκαναν ελάχιστα πράγματα. Υπάρχουν στο διαδίκτυο sites που αποτιμούν τη δραστηριότητα των Ευρωευρωευρωευρωευρωευρωευρωευρωευρωευρωευρωευρωευτών. Ε, από του δικού μα Ευρωβουλευτέ, μόνο δύο εμφανίστηκαν στο top 100 των πιο δραστήριων από του 700 του 2021, που ήταν την προηγούμενη περίοδο. Ε, δεν τα πήγαμε καλά από αυτή την άποψη. Και δεν τα πήγαμε καλά διπλά. Με του ανθρώπου που στείλαμε, είχαμε ανθρώπου. Έχουμε έναν ο οποίο είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή. Ναι. Ήταν μέλο εγκληματική οργάνωση. Τον στείλαμε στο Ευρωκοινοβούλιο για να κάνει ναι. τι. Είχαμε επίση ε, περιπτώσει ανθρώπων οι οποίοι κατηγορήθηκαν για πολύ σοβαρά αδικήματα. Από του 21. Δεν μπορέσαμε να στείλουμε τουλάχιστον 21 που να μην μπουν στη φυλακή έστω. Ναι. Δεν κάναμε καλέ επιλογέ. Τα κριτήρια. Εντάξει, ο λαό είναι σοφό. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε. Το κουμάντο το κάνει ο ελληνικό λαό. Αλλά ποια είναι τα κριτήρια. Α κάνουμε αυτή την ναι. ενδοσκόπηση λίγο και ίσω είναι καλό καθένα και καθεμία που μας παρακολουθεί. μα παρακολουθεί. να αναλογιστεί, την προηγούμενη φορά τι ψήφισα. Πώ βγήκε, καλό ήταν, ναι. ήταν σωστά τα κριτήρια. Γι' αυτό έτσι, λέω δεν είναι το κόμμα, είναι και τα πρόσωπα. Το ναι. να ρίξω ένα ψηφοδέλτιο από ένα φιλευρωπαϊκό κόμμα και να στείλω celebrities και πρωταγωνιστέ σε reality. Δεν λέει τίποτα. Δεν έχει αποτέλεσμα, δεν έχει νόημα. Είναι μια ψήφο. Ε, είναι σε μερικέ φορέ σαν να προσεγγίζουμε την ψήφο μα, λε και απαντάμε σε δημοσκόπηση. Ή λε και απαντάμε σε reality. Ψηφίζουμε σε reality, ξέρω εγώ. Θυμάστε που ψήφιζαν παλιά ναι, με ναι, τα κινητά ναι, κάτω. Ναι, ποιο ναι. να φύγει, ποιο να μην. Το προσεγγίζουμε κάπω έτσι, με αυτή την ελαφρότητα. Και ξέρει τι μου είχε κάνει εντύπωση. Βλέπω που παρελάβουν πρόσωπα, νέα πρόσωπα. Νέα πρόσωπα, όχι ηλικιακά κατά ανάγκη, αλλά νέα πρόσωπα στο πολιτικό προσκήνιο, όπου μένω έκπληκτο από την πληρότητα τη γνώση, τη διάθεση, τη εμπειρία, όχι ω πολιτική αλλά είτε ω επιστήμονε, είτε ω κοινωνικό αποτύπωμα, και λέω: Μα είναι κρίμα να μην είναι αύριο στη Βουλή ο, ο τάδε ή η τάδε ας πούμε. Το σύστημα του Σταυρού είναι τέτοιο. Είναι αμήλικτο. Δεν γίνεται ένα σοβαρό άνθρωπο να μπεί σε αυτή τη διαδικασία. Και να κατέβει να κάνει πανελλαδική καμπάνια, ναι. πηγαίνοντα κόντρα στου διάσημου που έχουν προβολή από την τηλεόραση, του ξέρει ο κόσμο με το όνομά του, ή τα κομματικά στελέχη που έχουν πρόσβαση στου κομματικού μηχανισμού που κάνουν ακριβώ αυτή τη δουλειά. Δεν γίνεται. Το έχω δει και από κοντά το 2014, παρακολουθώντα μία ε, υποψηφιότητα. Το, έχουμε, το είδαμε και το 2019, που είχαμε επίση εξαιρετικά αξιόλογε υποψηφιότητε. Ναι. Σχεδόν όλα τα κόμματα. Τα, είπαμε, τα φιλοευρωπαϊκά, τα συστημικά, έχουν πολύ καλού υποψηφίου ναι. μέσα. Του περισσότερου χρησιμοποιούν για ξεκάρφωμα. Του βάζουν αυτού του ανθρώπου εκεί μέσα, στη διαδικασία. Υφίστανται τη φθορά. Φιλοευρωπαϊκά, από όλα έχουμε βάλει Προφανώς. μέσα. Προφανώ. Ταυτίζονται με ένα κόμμα για την καριέρα του, για τη μετέπειτα πορεία του. Αυτό είναι βάρο. Κάνουν αυτή την έκθεση και στο τέλο πάμε και ψηφίζουμε του τηλεπαρουσιαστέ και τα. Ειλικρινά, πολλέ φορέ και το έχω ρωτήσει κιόλα γιατί μπήκατε σε ένα ψηφοδέλτιο. Mm και δίνετε το κύρο σα και την, τέλος πάντων, λένε, την, την εμβέλεια λένε. που έχετε ω προσωπικότητε, ξέροντα ότι δεν θα βρείτε. Δεν θα, όχι ότι δεν θα βρείτε την ψήφο σα, αλλά τέλο πάντων θα είστε περίπου στον πάτο τη λίστα. Μα και να πάει καλά κάποιο και να πάρει δεκάδε χιλιάδε ψήφου ανάλογα με το κόμμα που Θέλει εκατοντάδε χιλιάδε. Θέλει εκατοντάδε χιλιάδε. Πού θα βρει εκατοντάδε χιλιάδε. Είναι ελάχιστη. Δηλαδή, ένα Α πούμε, παράδειγμα τώρα, ξέρω, στο Πασόκ το οποίο είναι κόμμα που έχει κομματικό ναι. σχηματισμό και έχει και celebrity στο ψηφοδέλτιο και έχει και πολλοί αξιόλογους υποψηφίους. Ναι. Έτσι, είπαμε όλα τα κόμματα έχουν. Δεν. Το λέμε για παράδειγμα. Πώς ένας από αυτούς τους αξιόλογους θα πάει να διεκδικήσει τις τρει ή τέσσερι maximum θέσεις οι οποίες χρειάζονται δεκάδες χιλιάδες ψήφους για να εκλεγεί. Είναι ναι. δύσκολο. Δεν γίνεται. Ναι. Δεν γίνεται. Το βάρος πέφτει αφενό στον Πρωθυπουργό που αποφάσισε το βάρος Να συνεχίσει την ιστορία Να... του. Είχε υποσχεθεί στην αρχή... Στην στη ΔΕΘ. Είχε υποσχεθεί ότι θα αλλάξει το σύστημα. Ή θα γίνει υβριδικό με κάποιες θέσει οι οποίες μπαίνουν με λίστα και με κάποιο... Ή θα πήγαινε με τις... Αποκεντρωμένε διοικήσει. Αποκεντρωμένε διοικήσει που είναι 7. Σε 7 θα Ο... τι κάνανε 5 για να έχει μια καλύτερη κατάσταση. Αποκεντρωμένε διοικήσει δεν θα πρέπει να υπάρχουν. Ε, δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει Όχι, κανένα. Ε, 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 Εννοώντα ότι θα Άσχυτο. είναι μια διοικητική κυβέρνηση τη επικράτεια. ή α ήταν και περιφέρεια, οτιδήποτε, κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό που να εξασφαλίσει τουλάχιστον ότι δεν θα έχουμε δύο ναι. ευρωβουλευτέ που θα ειναι σουπερ σούπε δραστηροί εκεί, ναι. εκεί πέρα ή 7-8 ναι. όπω ήταν που κάποτε. Αυτό έγινε. Πάμε να δούμε τώρα. Εντάξει, έχουμε και την Κυριακή. Το λέμε όμω για την... να. Ναι. 10, 20, 50 άνθρωποι που μα παρακολουθούν, δουν λίγο καλύτερα τη λίστα και πούνε: μ, τι κάναμε. Είμαι ο πρώτο που το λέω για τον εαυτό μου. Ότι δηλαδή με τα πρόσωπα που έχουν παρελάσει. Εντάξει, όταν διαβάζει ένα βιογραφικό που λέει αυτό, λέει εκείνο, λέει, εντυπωσίαζε. Όταν όμω δει ότι ο άνθρωπο αυτό το υποστηρίζει αυτό mm. που, που είναι το βιογραφικό του, λε, αξίζει. Ναι. αυτό. Ναι, Θέλει ψάξιμο όμω. Καταλαβαίνω ψάξιμα. από την άλλη πλευρά ότι σε αυτό το σύστημα βάζει homework, βάζει δουλειά σου για το ναι. σπίτι, ναι. Στο, στους πολίτε, ναι. οι οποίοι έχουν και τι ζωέ του και τη... κουβαλάνε ό,τι κουβαλάνε. Η δουλειά που κάνουμε οι δημοσιογράφοι ίσω δεν είναι η καλύτερη mm -hmm. για να προβάλλουμε αυτά που πρέπει να ξέρει ο πολίτη για να πάει με εφόδια την Κυριακή. Αντίθετα, ο διάλογο γίνεται στο επίπεδο των πόθεν έσχεση και στο επίπεδο του celebrity και τη φέτα. Και νομίζω ότι έτσι πάμε στην Κυριακή, την Κυριακή και φοβάμαι ότι θα έχουμε πάλι ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα. τώρα, πόσο σημαντικό είναι, για να φύγουμε λίγο ναι. από τον δικό μας περίγυρο, μεθαύριο στο Ευρωκοινοβούλιο, να έχουμε δύο πολιτικές ομάδες, οι μεταρρυθμιστές και με ταυτότητα Δημοκρατία, που είναι ακροδεξίες ομάδες, οι οποίες με τις εκτιμήσεις αθρίζουν... Αριθμό βουλευτών που του φέρνει λίγο κάτω από το πρώτο κόμμα, πάνω από το δεύτερο, του σοσιαλδημοκράτε. Ναι. Και μάλιστα αν σε αυτούς αθρηστούν και κάποιες περιφερειακές ανένταχτες ακροδεξίες ομάδες, μπορεί να είναι η πρώτη πολιτική δύναμη. Θα Πόσο σημασία έχει και τι κακό μπορεί να γίνει. Είναι πιθανό, το, τώρα, κάνοντα το παιχνίδι των αθρησμάτων, είναι πιθανό να μην είναι μεγά, πολύ μεγαλύτερη η δύναμή του από ό,τι ήταν την προηγούμενη ε, πεντέτεια, αλλά οπωσδήποτε υπάρχει ένα φαινόμενο στην Ευρώπη. Το φαινόμενο της ενδυνάμωσης και της ανόδου, της ακροδεξιάς, με μια μεγαλύτερη ποικιλία μορφών. Άλλο είναι το ΑΕΦΔ, ναι. τα... άλλοι τα είναι η Λεπέν και η Μελώνη, που ναι, Μεν ναι, ναι. μεταξύ τους δεν βρίσκονται εύκολα. παρόλο, αλλά... το είδες, 33% δίνουν δημοσκοπήσεις στη Λεπέν. Ναι. Με το δεύτερο κόμμα να είναι στο 16 Μιλάμε για ένα μακρό. κόμμα που καταβολές, καθαρά, ε, εξα... το οποίο έχει καταβολέ καθαρά ακροδεξιέ, φασιστικέ. Παρότι το λιένει λίγο και προσπαθεί να τα το. Τα τελευταία χρόνια γίνεται αυτή η πορεία ώστε να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τέτοιε πολιτικέ δυνάμει πρόσβαση στην εξουσία γιατί αυτέ τι δυνάμει από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά για ευνόητου λόγου στην Ευρώπη ήταν αποκλεισμένε από την από κυβέρνηση. Ναι, αλλά θα σου πει κάποιο, κοιτά, αυτό ψηφίζει ο και τι κακό έχει αυτό. Έχει πάρα πολύ μεγάλα κακά. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν είναι μόνο. Ότι είμαστε πιο συντηρητικοί και θέλουμε να μειώσουμε τη μετανάστευση. Αυτό είναι στον τρόπο να το περιγράφει κανένα το φαινόμενο. Το φαινόμενο είναι σύνθετο και περιλαμβάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Εκτό από την αντίδραση και την αντιμετώπιση θεμάτων όπω η μετανάστευση ή τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπάρχουν και άλλα θέματα στα οποία η στάση αυτών των πολιτικών χώρων είναι αποθολή ω αρνητική, ω τοξική. Όπω για παράδειγμα το θέμα τη αντιμετώπιση κλιματική κρίση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, και επειδή μιλάμε ειδικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι για τι μεμονωμένε χώρε, είναι η συμμαχία χωρών στον κόσμο που έχει παίξει τον πιο σημαντικό ρόλο μέχρι τώρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου και για τη λήψη σημαντικών μέτρων. Αυτή είναι μια πορεία η οποία δεν πρέπει να σταματήσει. Ναι. Έχει ξεκινήσει και πάει καλά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση yeah. επίση, πολλοί κόσμοι δεν το έχει συνειδητοποιήσει. Έχει βάλει πολύ αυστηρού και φιλόδοξου στόχου και για το 2030 και για το 2050. Το 2030 πλησιάζει. Του στόχου του πιάνουμε. Το έχει αναγνωρίσει η ελληνική κοινωνία. Η Σου Ελλάδα... θυμίζω ότι ήμασταν κάτω από 50% ω εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διανέωση μέτρησε 65%. Είχαμε πέσει είναι... μόνο στην περίοδο τη κρίση. Η Ελλάδα είναι φιλοευρωπαϊκή χώρα παραδοσιακά. Ένα 65-70% παραδοσιακά Εκεί είμαστε. Είχαμε πέσει κάτω από το 50% κάποια στιγμή, στο βάθος της κρίσης. Αλλά στην αντιμετώπιση τέτοιων θεμάτων δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα μόνε τους οι χώρε. Επίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πυλώνα στο ευρύτερο παγκόσμιο επίπεδο. Εκεί κοιτάνε όλοι για του περιβαλλοντικού κανονισμού. Εάν οι ακροδεξιέ δυνάμει αποκτήσουν μεγαλύτερη ισχύ. Επειδή ξέρουμε ότι εκεί μέσα υπάρχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ανθρώπων που αντιδρούν, που θέλουν λιγότερα μέτρα, που θέλουν περισσότερο ρηκτά καύσιμα, που είναι πιο ευάλωτοι σε τέτοιου τύπου συμφέροντα, μπορεί αυτή η πορεία, η οποία πηγαίνει καλά, mm -hmm. να εκτροχιαστεί. Και να πούμε επίση ότι μία από τι χώρε που πηγαίνει καλύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην, ε, στο να ξεφορτωθούμε το ρηκτά καύσιμα και να πετύχουμε τους στόχους του 2030 τουλάχιστον, είναι η Ελλάδα. Ναι. Μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, η Ελλάδα ναι. έχει κατακτήσει μια επανάσταση. Ναι. Η κατάσταση στη χώρα μα είναι τελείω διαφορετική από ό,τι ήταν πριν από τρία χρόνια. Το, το άλλο που θέλω να σε ρωτήσω είναι το γεωπολιτικό. Άκουγα και τον Πρωθυπουργό νωρίτερα, που έλεγε πόσο μεγάλη σημασία έχει ε, η περίοδο αυτή καθώ ταυτίζεται με την γεωπολιτική αστάθεια. Άρα, έχει μεγάλη σημασία στο γεωπολιτικό παιχνίδι το ποια θα είναι η σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου και κατ' επέκταση των οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, γιατί το Ευρωκοινοβούλιο θα επικυρώσει τον ναι. πρόεδρο του. Τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάποια άλλα από τα κορυφαία όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τεράστια σημασία. Και γι' αυτό οι πολίτε πρέπει να το προσέξουν πάρα πολύ καλά και να ενισχύσουν τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα στην επόμενη Ευρωβουλή. Ε, δεν πρέπει να ψηφίσουμε ε, εκπροσώπου του Πούτιν. Mm. Δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση γεωπολιτικά δεν είναι μια δυνατή, δυναμική μια συνεκτική οντότητα. Δεν είναι, αλλά υποτίθεται ότι θέλουμε να γίνει. Ναι. Είναι και προ το συμφέρον τη δική μα χώρα να γίνει οπωσδήποτε και όσο πιο γρήγορα γίνεται. Να θυμίσουμε ότι η σημαντικότερη, ευρωπαϊκή, η σημαντικότερη εκλογική αναμέτρηση τη χρονιά για τι προσωπικέ μα ζωέ. Δεν είναι η αναμέτρηση τη Κυριακή. Mm -hmm. Είναι η εκλογή του Νοεμβρίου στι ΗΠΑ. Εάν εκεί το αποτέλεσμα δεν είναι προ το συμφέρον το δικό μα, mm -hmm. αν βγει ξανά ο Τραμπ, τότε πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να προχωρήσει μπροστά με γρήγορα βήματα. Πρέπει να κάνει άλματα. άλματα. Στο γεωπολιτικό κομμάτι τουλάχιστον, στα θέματα άμυνα, εξωτερική πολιτική, με, με ένα ευρωκοινοβούλιο. Κύχρον, έξει, Πρώτα απ' όλα, αυτέ οι αποφάσει βεβαίω λαμβάνονται σε επίπεδο κυβέρνηση. Mm -hmm. Προ το παρόν οι κυβερνήσει, οι 27 που είναι μέσα με τι εξαιρέσει, του Όρμπαν και, και τα λοιπά, ε, είναι προ τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά έχουν τι εσωτερικέ του πιέσει. Ναι. Εάν το Ευρωκοινοβούλιο, ξεκινώντα από το Ευρωκοινοβούλιο, του ε, επιτρόπου που θα διοριστούν από, και από το Ευρωκοινοβούλιο. Φτιάχτεί ένα μείγμα το οποίο δεν είναι τόσο θερμό ναι. προς αυτή την κατεύθυνση, θα έχουμε πρόβλημα. Ναι. Και ενώψη του Νοεμβρίου θα πρέπει να ενδυναμώσουμε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για να πάμε μέσα στην επόμενη πενταετία όπως μα συμφέρει. Με mm -hmm. ναι, περισσότερη Ευρώπη στην άμυνα, περισσότερη Ευρώπη στην εξωτερική πολιτική. Παρεμπιπτόντω, να πούμε ότι η Ελλάδα, σε ό,τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ιστορία της είναι πάντα μέσα στον πυρήνα. Ναι οτιδήποτε. Υπάρχουν οι διάφορε χώρε που ναι. λένε: Εμεί δεν θέλουμε να μπούμε στο ευρώ, οι άλλοι δεν θέλουν να ναι. μπουν στη Σέγγεν. Η Ελλάδα είναι πάντα μέσα. Μπήκε από τι πρώτε. θέλει να είναι μέσα σε όλα. Ναι. γιατί ναι. είναι το δικό μα ατομικό εσωτερικό εγχώριο συμφέρον να είμαστε μέσα σε όλα. Και γεωπολιτικό. Και πρέπει να συνεχίσουμε. δεν mm. λοιπόν, δε, δε πόσο χαιρόμαι για αυτή την κουβέντα και την ώρα που την κάνουμε, λίγο πριν να ανοίξουν οι κάρτε. Νομίζω Έχισε. κάποιοι Έχισε. να μα άκουσαν και κάποιοι Έχισε. κάπου να πέρασε το μήνυμα <σχεδιά> ή έστω να έχει στροφή για σκέψη λίγο, να, να σκεφτούμε και λίγο... Ποθοδονίμου, <σχεδιά> <θα είμαι> <σχεδιά> σε ευχαριστώ εσύ. πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και εσύ να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.